με ένα χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό κοκτέιλ εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους οι ξενοδόχοι από την Κεντρική Μακεδονία στους πλημμυροπαθείς της Δυτικής Αττικής. Οι ξενοδοχειακές ενώσεις, η Μαθίας, Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής διοργάνωσαν μια φιλανθρωπική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με στόχο τη συνεισφορά στους πλημμυροπαθείς της Αττικής. Για πρώτη φορά, για έναν πολύ σημαντικό σκοπό, στο να ενισχύσουμε τους πληγέντες συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας από τη Δυτική Αττική, φτιάξαμε όλοι μαζί, με τον τίτλο «Όλοι μαζί μπορούμε», την σημερινή μας εκδήλωση. Είναι ένα φιλανθρωπικό γκαλά που στόχο έχει να μαζέψει χρήματα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αγορές πολύ συγκεκριμένων ειδών, οι οποίες στη συνέχεια θα πάνε στη Δυτική Αττική και κυρίως στο Δήμο Μάνδρας. Με ένα στόχο βέβαια αυτό να δείξουμε και να αποδείξουμε φυσικά σε όλους ότι το κοινωνικό πρόσωπο του Έλληνα ξενοδόχου είναι εδώ. Μια και έχουμε βάλει πλάτη σε όλα τα τελευταία χρόνια, τόσο για την ορόδο της οικονομίας, όσο και με τους εργαζομένους μας, να βρισκόμαστε μπροστά σε επάλξεις και να δείξουμε από αυτό ότι πράγματι μπορούμε να ενισχύσουμε την ελληνική κοινωνία και από μια άλλη πλευρά. Θέλουμε να δείξουμε την αλληλεγγύη μας και την συμπαράστασή μας στα θύματα των πλημμυρών της Δυτικής Αττικής και να συνεισφέρουμε ένα πολύ μικρό λιθαράκι σε αυτές τις Άγιες Μέρες, έτσι ώστε να μειώσουμε τον πόνο τους. Θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πρόληψη από το κράτος για να μην ξαναζούμε τέτοιες στιγμές. Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, οι τέσσερις ενώσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, η Πιερία, η Μαθία, η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη φιλανθρωπική εκδήλωση. Μία εκδήλωση που πρώτα απ' όλα τα κέρδη της, τα όφελός της θα το δώσουμε στους πληγέντες της Δυτικής Αττικής, αλλά και μία εκδήλωση που δείχνει ότι οι ενώσεις ξενοδόχων, είμαστε οι ξενοδόχοι, είμαστε οι άνθρωποι οι φιλόξενοι, αυτοί που προσφέρουμε φιλοξενία όχι μόνο στους επισκέπτες που έρχονται, αλλά συγχρόνως προσφέρουμε και δείχνουμε και τον καλύτερό μας σε αυτό, δείχνουμε και την φιλανθρωπία μας σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Το παρόν έδωσαν φορείς του τουρισμού από την Κεντρική Μακεδονία, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, αλλά και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Έχουμε πολύ περισσότερη δύναμη για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που η κοινωνία επιβάλλει πολλές φορές. Σίγουρα, χρόνο με το χρόνο, παίρνει μεγαλύτερη αξία αυτό το οποίο γίνεται. Και αυτό με ευθύνη κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους ή το επάγγελμά τους, αλλά πολύ περισσότερο και την κοινωνία ολόκληρη, τον συνάνθρωπό μας. Μέρες που είναι, να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, να δώσουμε συγχαρητήρια στους εμπνευστές της συγκεκριμένης εκδήλωσης και να στείλουμε τα χαιρετίσματα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεινοπάθησαν φέτος εξαιτίας των πλημμυρών, οπουδήποτε στην Ελλάδα, πολύ περισσότερο όμως στην Αττική. Η ευχή όλων είναι να μην ξανασυμβεί κάποιο τέτοιο γεγονός. Η ευχή όλων είναι να μπορούν τέτοιου είδους εκδηλώσεις, τα όποια αποτελέσματα έχουν, οικονομικά κυρίως, να δίνονται για διαφορετικούς σκοπούς, όχι για αυτούς που η φύση μας επιβάλλει. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι μια πολύ όμορφη στιγμή, νομίζω, που τέσσερις ενώσεις ξενοδόχων ενώνονται σε μια κοινή δράση. Και μάλιστα αυτό γίνεται εδώ στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οπότε εμείς χαιρόμαστε διπλά. Και ο τρίτος λόγος για τον οποίο χαιρόμαστε είναι ότι γίνεται για καλό σκοπό. Θα πάνε τα έσοδα για τους ανθρώπους που είχαν πληγεί από τις πλημμύρες. Και ελπίζω να έχουμε μια όμορφη βραδιά. Θα είναι και μια βραδιά για να ξαναβρεθούμε, να συζητήσουμε, να κάνουμε σχέδια για το 2018 και πώς θα μπορέσουμε να πάμε την περιοχή ακόμα πιο μπροστά. Ήταν μια καλή χρονιά τουριστικά για ολόκληρη την Ελλάδα και για τη Θεσσαλονίκη. Και ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Αξίζουν συγχαρητήρια οι φορείς αυτοί, ιδιαίτερα οι τουριστικοί φορείς της Θεσσαλονίκης και των άλλων νομών της περιοχής μας για αυτή την πρωτοβουλία που πήρανε. Τα προηγούμενα 6 χρόνια η Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής είχε καθιερώσει την πραγματοποίηση ενός χριστουγεννιάτικου γκαλά με φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά φέτος συνδιοργανώθηκε με άλλες 3 ξενοδοχειακές ενώσεις για να συμβάλλουν όλοι μαζί στην ανακούφιση των κατοίκων της Δυτικής Αττικής που υπέστησαν πρόσφατα πρωτοφανείς καταστροφές από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις.